Θα θυμίσω ότι ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε και ο Φωνιάς είναι στο σπίτι. Συνεπώς φωνιάδες υπάρχουνε. Η μεγαλύτερη ντροπή είναι ότι η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί και κρατάει τόσα χρόνια. Και ευθύνη υπάρχουν στις κυβερνήσεις για αυτή την ντροπή. Όπως και ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής πήρε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας. Ας μην μας βγαίνουνε και από πάνω οι εγκληματίες χρυσαυγίτες. Στο νομοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για το ΙΓΜΕ και είπατε ότι κατοχυρώνεται ο αριθμός του προσωπικού. Τι ηλικία έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι? Μέσος όρος, 59-60 ετών. Και φεύγουν, θα πάρουν σύνταξη. Πού και πότε θα παραδώσουν σε νεότερους? Η πείρα τους την πετάτε στα σκουπίδια. Αυτό κάνετε. Και για την εκαθάριση δεν είπατε τίποτε. Είναι η τρίτη φορά που το βάζουμε. Όπως και για τα οφειλόμενα στους άλλους μεσούς εργαζόμενους. Για τη ΔΕΠΑ. Ναι, η διαφορά ιδιωτικοποίησεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας διαφέρει. Να το πω και έτσι, οι ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο μάγκες. Γιατί? Τεμαχίζουνε την κρατική επιχείρηση. Πουλάνε αυτό που είναι φιλέτο και φέρνει περισσότερα κέρδη και ο επιχειρηματίας το αγοράζει πιο φτηνά. Γιατί αγοράζει ένα κομμάτι και βεβαίως το πιο κερδοφόρο. Γι' αυτό προτιμούν το ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο από το παραδοσιακό εκπρόσωπο του κεφαλαίου που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουν βρει στο ΣΥΡΙΖΑ τον καλύτερο εκπρόσωπό τους. Αυτό είναι. Γι' αυτό και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχωράει στις ιδιωτικοποίησεις του κρατικού πλούτου πολύ γρήγορα και βεβαίως ωφελημένο είναι το κεφάλαιο και την πληρώνει ο λαός. Όμως για τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΔΕΠΑ ευχολόγιο εκφράσατε. Αναγνωρίζετε ότι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τίποτε δεν περάσατε στο νομοσχέδιο που να εξασφαλίζει τη δουλειά τους. Και τελειώνω με την τροπολογία για τα λιγνητικά πεδία που την καταψηφίζουμε. Εδώ περιέχει και μία άλλη παράγραφο για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς στην Κρήτη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και ειδικά στο Μαλεβίζι έχει προκαλέσει αυτή η τροπολογία οργή και αγανάκτηση. Οι διαδικασίες είναι fast track, ανοίγει ο δρόμος για τοποθέτηση νέων επιπλέον αεροστροβίλων στο σταθμό Λινοπεράματα, παρά την αντίθεση του Δήμου που ήταν με απόφαση ομόφωνη. Εμείς σας λέμε, και βέβαια και οι ίδιοι το έχουν πει, ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης του ενεργειακού κενού και πρέπει να απομακρυνθούν από το Μαλεβίζι. Τι ζητάμε? Εμείς το λέμε καθαρά ότι θα την καταψηφίσουμε. Αλλά τουλάχιστον από τη στιγμή που ο Υπουργός είπε ότι δεν αφορά τα αλληνοπεράματα προφορικά, περάστε τον κραπτά. Τα λόγια είναι του αέρα. Ούτε φόρο πληρώνετε για τα λόγια σας. Έλεος. Βάλτε το καθαρά καθαρότατα. Γιατί η τροπολογία, τι γράφει η τροπολογία? Μιλάει για λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ίσο Κρήτη. Για να είσαστε εντάξει, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι να είναι κατοχυρωμένοι. Τελειώνω με τις βουλευτικές που κάνατε δεκτές. Τη 2011 είναι φωτογραφική και είναι και απαράδεκτη. Θα την καταψηφίσουμε, αλλά είναι πρόκληση. Τη 2012 για το κτηματολόγιο. Δεν λύνει τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί. Έχει περιορισμένο χαρακτήρα, γι' αυτό λέμε παρόν.